σε μια παρουσίαση, Εύη, η οποία έχει να κάνει βέβαια με απώλειες ανθρωπίνων ζώων, με πνιγμούς κατά το 2021. Είχαμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Εμείς έχουμε εξειδικεύσει. Σωστά. Θα παρουσιάσουμε τέσσερις κάρτες από τον απολογισμό που πραγματοποίησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water Sports. Αναφέρονται βεβαίως αυτά τα αποτελέσματα στο 2021. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα κυριότερα από αυτά και στη συνέχεια θα τα εξειδικεύσουμε. Στη θάλασσα, λοιπόν, το 76% είχαμε 76% ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες το 2021. 11% μείωση στα θανάσιμα ατυχήματα το 2021 σε σχέση με το 2019 και 0 θανάσιμα ατυχήματα στα θαλάσσια μέσα αναψυχής το 2021. Στα εσωτερικά ύδατα είχαμε 72% μείωση στα θανάσιμα ατυχήματα το 2021 σε σχέση με το 2019, όπως θα δούμε στη συνέχεια όμως ο αριθμός είναι σχετικά υψηλός. 0% θανάσιμα ατυχήματα ανελίκων παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής το 2021 και 65% μείωση στα θανάσιμα ατυχήματα σε δραστηριότητες αναψυχής το 2021 σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε λοιπόν από αυτά τα ποσοστά που αναφέρονται αυτή τη στιγμή ότι ό,τι έχει να κάνει με τις δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται μέσα στη θάλασσα, οι πολίτες, οι λουόμενοι είναι αρκετά προσεκτικοί, καθώς παρατηρείται μείωση. Η επόμενη κάρτα που θα παρουσιάσουμε από τον ίδιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, θα δούμε τα είδη του θανάσιμου ατυχήματος. Έχουμε 127 πνιγμούς, 249 μετά την αναγωγή. Από παθολογικά αίτια έχουμε 24. Από θανάσιμο ατύχημα έχουμε 1 και από μη προσδιορισμένες αιτίες έχουμε 184. Συνολικά είχαμε 336. Άρα βλέπουμε ότι το νούμερο 1 είναι ο πνιγμός στα εσωτερικά ύδατα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα για να δούμε αν περισσότεροι άνδρες ή γυναίκες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 336 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το 2021. Είχαμε 30% σε ποσοστό τις γυναίκες και 70% σε ποσοστό τους άντρες. Και να ολοκληρώσουμε την συγκεκριμένη παρουσίαση με το χρονικό διάστημα, καθώς οι ναυαγοσώστες είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις παραλίες, οπότε χρειάζεται να δούμε ποιες ώρες έχουν γίνει τα περισσότερα ατυχήματα. 5 θανάτους λοιπόν, 5 θάνατοι καταγράφηκαν μεταξύ 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα και ένας θάνατος μετά τα μεσάνυχτα. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί στις ώρες από 12 μέχρι 6... Την ώρα αιχμής, 12 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Ακριβώς είναι οι περισσότερες, συναντώνται τα περισσότερα περιστατικά ατυχήματα μέσα στη θάλασσα, ενώ μόλις από τις βραδινές ώρες μέχρι και τα ξημερώματα στις 6 έχουμε τα λιγότερα. Αυτά, να επαναλάβω, ότι είναι στοιχεία τα οποία δημοσίευσε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water Sports και βεβαίως οποιοδήποτε επισκεφτεί τη σελίδα τους μπορεί να δει και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ώρες και με τα αίτια και βεβαίως πρακτικές λύσεις για το πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί. Αλλά πάντα μιλάμε για την Ελλάδα και για τα ποσοστά του 2021. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να παραμείνουμε στο θέμα, στο ίδιο κλίμα θα συνεχίσουμε και θα πάμε στην κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης της ΜΚΟ, Safe Water Sports. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, μας μεταφέρετε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έστω και τηλεοπτικά. Έστω και τηλεοπτικά η μεταφορά και η επικοινωνία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως τα στοιχεία τα οποία ήδη παρουσιάσαμε και έχουν και την υπογραφή σας είναι ανησυχητικά. 342 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πέρυσι το 2021 σε θάλασσες της χώρας μας. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Έλληνες, αν και θα θέσω εγώ την εξής παράμετρο, ότι θα έπρεπε κανονικά να είμαστε εξοικειωμένοι με το υδάτινο περιβάλλον και με το νερό γενικότερα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Το βασικό συμπέρασμα των στοιχείων που συγκεντρώσατε και παρουσιάσατε ποιο είναι? Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, την 11η Μαΐου, την Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, που κάναμε και μία εκδήλωση μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, παρουσιάσαμε τα στοιχεία που κι εσείς αναφέρατε στην εκπομπή σας. Όπως αναφέρατε, κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Χαρακτηριστικά στη θάλασσα έχουμε και το 2021 336
θανάτους, θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσές μας. Παρόλο, όπως αναφέρατε, θα έπρεπε να είμαστε εξοικειωμένοι, δεν είμαστε, γιατί πολλές φορές τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που λέμε και εμείς ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός στα παιδιά, στους μεγάλους, δυστυχώς δεν τους τηρούμε, δεν τους τηρούμε τους συγκεκριμένους κανόνες. Και επίσης αυτό που βλέπαμε και εμείς με τα στοιχεία που συλλέγουμε από το λιμενικό σώμα τα προηγούμενα έτη, σε πολλά μέρη, σε πολλά μεγάλα νησιά, δεν υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη, όσο περίεργο και να μας φαίνεται, παρόλο που τραβάνε πολύ τον τουρισμό, πλέον μέσω όλων των δράσεων που κάνουμε, πιστεύουμε και αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματα, ότι αυτά τα μέρη, αν μπορώ να πω χαρακτηριστικά, μέχρι πρότινος πριν μερικά χρόνια το νησί της Ρόδου δεν είχε ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της, σε καμία παραλία. Ακόμα και σε οργανωμένες παραλίες. Ναι. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στις παραλίες. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται περίεργο πως ένα πολύ μεγάλο νησί με πάρα πολλές παραλίες που το επισκέπτονται πάρα πολλοί τουρίστες δεν έχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Πλέον όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από το παρατηρητήριο των ατυχημάτων. Πλέον το συγκεκριμένο νησί έχει τοποθετήσει ναυαγοσώστες όπως και πάρα πολλά άλλα νησιά. Άρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί και αξίζει κιόλας να το πούμε, γιατί ο κόσμος καλό είναι να επιλέγει παραλίες που υπάρχει τοποθέτηση ναυαγοσώστες. Ωστόσο, ξέρετε, αν προκύψει κάτι. Σωστά, να υπάρξει επέμβαση ναυαγοσώστη. Σε πολλές περιπτώσεις ναυαγοσώστης υπάρχει, ωστόσο, ξέρετε, κάνουμε του κεφαλιού μας και λειτουργούμε παρορμητικά και υπερεκτιμούμε και τις δυνάμεις μας. Τα πιο συνηθισμένα λάθη τα οποία πράττουν οι λουόμενοι, ποια είναι, να εστιάσουμε λίγο εκεί. Βέβαια. Αυτό το χαρακτηριστικό κομμάτι που λέμε και το τονίζουμε και όλα στα παιδιά, γιατί η εκπαίδευση πραγματικά πρέπει να περνάει και να συνεχίζει από την πολύ μικρή ηλικία. Από τη στιγμή που φάμε, νομίζω το έχουμε ακούσει στη ζωή μας πάρα πολλές φορές, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ δεν το τηρούν πολλές φορές οι άνθρωποι. Από τη στιγμή που φάμε θα πρέπει απαραίτητος να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες για να μπορούμε να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Άρα, ένας πολύ βασικός κανόνας, δεύτερος κανόνας, αν τυχόν κάνουμε κάποιο θαλάσσιο σπορ ή θελήσουμε να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ, μπορεί να δούμε το καλοκαίρι, όλοι έχουμε δει στις παραλίες τα λεγόμενα jet ski. Δεν μπορούμε, όσο και να το θέλουμε, να πάμε, να νοικιάσουμε και να κάνουμε, αν δεν έχουμε δίπλωμα ταχυπλώου από το λιμενικό σώμα. Δυστυχώς, εδώ έχω να σας πω ότι πάρα πολλοί τουρίστες πηγαίνουν στις επιχειρήσεις, νοικιάζουν jet ski χωρίς να έχουν το συγκεκριμένο δίπλωμα και λανθασμένα οι επιχειρήσεις τους το δίνουν. Γι' αυτό και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι εδώ, έχει βγάλει μία εφαρμογή δωρεάν, μπορείτε να την κατεβάσετε, το Safe Water Sports, το application, που αν τυχόν δείτε μια παραβατική συμπεριφορά, μπορεί να συναντήσετε τα θαλάσσια σπορ, αυτοί που κάνουν ένα θαλάσσιο σπορ να έρχονται, γιατί και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές το καλοκαίρι, να έρχονται στο μέρος των κολυμβητών, το οποίο είναι λάθος, γιατί υπάρχει ειδικός χώρος για όσους κάνουν ένα θαλάσσιο σπορ. Μπορούν απευθείας να ενημερώσουν το λιμενικό σώμα, να γράψουν κάποιο σχόλιο. Όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν μέσω της εφαρμογής. Είναι πολύ χρήσιμη και για μας τους ενήλικες και για γονείς που επισκέπτονται τις παραλίες μαζί με τα παιδιά τους και θέλουν να προσφέρουν ασφάλεια προς αυτά. Άρα, πολύ βασικοί κανόνες και ο συγκεκριμένος. Τρίτος πολύ βασικός κανόνας που αναφέρουμε από τα στοιχεία που προκύπτουν από το παρατηρητήριο των ατυχημάτων, το 80% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους ετησίως στις θάλασσές μας είναι άτομα άνω των 60. Το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και ως οργανισμός ξεκινήσαμε από πέρσι μια ενημερωτική καμπάνια μαζί κιόλας με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ενημερώσουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες σχετικά με την ασφάλειά τους στη θάλασσα. Και αυτά που μπορούμε να πούμε είναι, παραδείγματος χάρη, άκουσα και πριν αναφέρετε κι εσείς για τις πρωινές ώρες. Πολλές φορές οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι επιλέγουν να πάνε να κολυμπήσουν τις πολύ πρωινές ώρες κιόλας, για να μην υπάρχει συνοστισμός, να μην υπάρχει κόσμος. Το οποίο όμως πολλές φορές μας έχει δείξει από τα στοιχεία ότι εκείνες τις στιγμές
είναι λάθος, γιατί έχουν προκύψει να υπάρχουν θάνατοι, να υπάρξουν θανάσιμα ατυχήματα λόγω παθολογικών αιτιών. Άρα, προσπαθούμε να επιλέγουμε τις ώρες, να τονίσουμε ότι οι ναυαγοσώστες στις παραλίες βρίσκονται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Σκεφτείτε ότι μέσα του οργανισμού κάναμε κιόλας επέκταση τις ώρες, γιατί ήταν μέχρι τις 5, σκεφτείτε. Άρα, καλό είναι να επιλέγουν να πηγαίνουμε και εκείνοι και όλοι μας βασικά τις ώρες που υπάρχει ο ναυαγοσώστης. Επίσης, αυτό που έχουν πολλές φορές, όχι μόνο οι μεγαλύτερες ηλικίες, το συναντάω και από άτομα της ηλικίας μας, είναι ότι λένε ότι δεν θα συμβεί σε μένα, ότι εγώ γνωρίζω, ότι έχω πάει, έχω επισκεφτεί τη συγκεκριμένη παραλία πάρα πολλές φορές, δεν θα τύχει κάτι. Άρα αυτό που πιστεύουν ότι δεν θα μπορεί να τους συμβεί το οτιδήποτε πολλές φορές. Είναι αυτή η σιγουριά που πέφτουμε θύμα της. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα και οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμα και αν παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους, αν έχουν κάποια ειδική φαρμακευτική αγωγή, να πηγαίνουν μόνοι τους. Πολύ σημαντικό να μην πηγαίνουμε μόνοι μας να κολυμπήσουμε ούτε μακριά ούτε πίσω από βράχια, να έχουμε πάντα κάποιον μαζί μας, ώστε αν τυχόν μας συμβεί κάτι, τουλάχιστον να μπορεί να ειδοποιηθεί και να προσφέρει κάποια βοήθεια. Μάλιστα, πολύ απλοί κανόνες, αλλά σημαντικοί. Σημαντική. Κυρία Καραμπετιά Νικοτιάν, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι, χαρά μας. Έχουμε να πούμε πολλά, η αλήθεια είναι. Κάναμε την αρχή σήμερα. Να είστε καλά και ας ελπίσουμε σε ένα καλοκαίρι χωρίς συμβάντα που θα μας προβληματίζουν και θα μας ανησυχήσουν. Ακριβώς αυτό. Ένα καλοκαίρι με ασφάλεια. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.